Γεια χαρά! Από αυτή τη φορά θα σας διαβάσω από εδώ μέσα. Γι' αυτό και με βλέπατε έτσι. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Πρόκειται για το νόμο περί τρομοκρατίας που αυτή τη στιγμή... Το φάω από τα χέρια το φάω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Ισραήλ ένα πρόβλημα με την τρομοκρατία, ειδικά το εσόδημα. Θα τα ακούσατε σχεδόν κάθε μέρα πια. Έχουμε μαχαιρώματα, έχουμε αυτοκίνητα που πέφτουν επάνω στο αυτό. Έτσι για, για την πλάκα τους, οι Παλαιστίνοι Δυτικής της Ιερουσαλήμ αυτή τη φορά έχουν αυτό το πρόβλημα. Έχουν δίκιο, εν μέρη ναι, διότι δεν είναι, ακόμα και αν μένουν στα Ιεροσόλυμα, δεν είναι ακριβώς οι ίσοι πολίτες. Δηλαδή το Ισραήλ δεν πάει να τους βλέπει σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν υπάρχει βολιά. Αλλά από εκεί, ορισμένοι έχουν ταυτότητες Ισραηλινές, ορισμένοι δεν έχουν. Αλλά από εκεί, να φτάσουμε μέχρι το θέμα του να σκοτώνουμε αβέρτα κουβέρτα όταν δεν τους πειράζουν αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι είναι τραβηγμένο. Στην προσπάθειά του λοιπόν αυτή, το Ισραήλ να προσπαθήσει να. Στην προσπάθεια. Τι λέω, ακούγεται σαν άλλα ελληνικά. Στην προσπάθειά του το Ισραήλ να σταματήσει την τρομοκρατία, έχει βρει 8 σημεία τα οποία θέλει να περάσει σαν νόμο. Γι' αυτό, επειδή είναι πολλά τα 8 σημεία για μένα, το παππούλι, να τα σκεφτώ απ' έξω, να τα θυμηθώ απ' έξω, ορίστε τι λένε. Λέει καταρχήν το εξής. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα χάνουν αυτομάτως την ιδιότητά του, της υπηκότητας του Ισραήλ, όσοι πιαστούν να κάνουν τρομοκρατική ενέργεια. Εννοεί για τα Ιεροσόλυμα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι Άραβες είναι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεύτερον, αφού εκτίσουν την ποινή τους, θα απελάμβονται από το Ισραήλ. Τρίτον, όσοι σκοτώνται κατά τη διάρκεια της προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν επίθεση τρομοκρατική, δεν θα κυδεύονται. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Διότι, ναι, μεν. Δεν συμφωνώ ότι ο νεκρός δεν δικαίωται ο πράξης και έργων, διότι αν είναι έτσι τότε δεν δικαίωται και ο Χίτλερ και ο Στάλιν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ρε παιδιά, τελείωσε, πέθανε. Λίγο σεβασμό στο πτώμα, αν μη τι άλλο. Στο νεκρό. Οι σωροί λέει δεν θα μεταφέρονται στους οικείους τους και θα θάβονται σε άγνωσες τοποθεσίες. Χωρίς νεκρόσιμη ακολουθία και να μην έχει η οικογένεια πρόσβαση στο μέλλον που έχει ταφεί. Επίσης μου φαίνεται λίγο τι απαράδοτο. Τα σπίτια λέει των τρομοκρατών θα κατεδαφίζονται εντός 24 ώρων. Νομίζω ότι αυτό επίσης δεν συμφωνώ, όχι νομίζω, δεν συμφωνώ διότι αυτό πια ζητάς οικογενειακή ευθύνη. Δεν κατάλαβα. Εάν το παιδί μου είναι αλήτης θα πρέπει να υποφέρω εγώ, αν είναι τρομοκράτης θα πρέπει να υποφέρω εγώ, όσο και να είναι υποκατοχή, όσο και όσο. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό σωστό. Όσοι πετούν πέτρες και όλα τα υπόλοιπα θα λαμβάνονται, λέει, και όσο, ακόμα και όσο κυματίζουν εχθρική σημαία, θα οδηγούνται, θα έχουν στη φυλακή και δεν θα έχουν δικαίωμα για άδεια οδήγησης για μια χρονική περίοδο 10 ετών και θα κρατιούνται όλα τα ευεργετήματα που έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή από το Ισραηλινό κράτος. Ξέρετε κάτι, εδώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να αμυνθεί και το κράτος. Κάπου πρέπει να βρει και αυτό σε έναν τρόπο να κρατήσει και τα δικαιώματα τα ανθρώπινα και το, από την άλλη μεριά την ασφάλειά του. Επίσης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα άρθρο το οποίο κλείνει τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν Παλαιστίνιους, ειδικά σε επιχειρήσεις που είναι το τυπογραφία και τυπώνονται εκεί πέρα τρομοκρατικές ανακοινώσεις. Και τέλος το άρθρο, το τελευταίο, λέει ότι εάν κάποιος εργοδότης θέλει να ξέρει για το ποινικό Μητρώου κάποιου Παλαιστίνου το οποίο θα προσλάβει, έχει δικαίωμα να το ζητήσει από την αστυνομία. Ούτε αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί σε οποιαδήποτε χώρα ευνομούμενη στον κόσμο, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, όταν πας εκεί πρέπει να δείξεις λευκό ποινικό Μητρώου. Μπορεί να αποφασίσεις όπως είχαμε αποφασίσει εγώ στην εταιρεία μου, να προσλάβουμε έναν δολοφόνο ο οποίος μόλις είχε απολυθεί από τις φυλακές και τον προσλάβαμε. Άλλο κατέλο αυτό. Αλλά ήξερα το παρελθόν. Οπότε ούτε αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό που με φοβίζει πιο πολύ από όλα δεν είναι αυτά τα 8 σημεία, τα οποία όπως σας είπα μερικά είναι σωστά, μερικά δεν είναι σωστά. Αυτό που με φοβίζει πιο πολύ από όλα είναι ο νέος νόμος, ο εθνικός νόμος, ο οποίος είναι ένας νόμος το οποίο μου θυμίζει έντονα εμένα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Χούντας. Είναι ένας νόμος ο οποίος λέει ότι όποιος θέλει να είναι, ποιοι μπορούν να είναι Εβραίοι και ποιοι όχι,
και ότι το εβραϊκό κράτος, μάλλον το Ισραήλ, είναι ένα κράτος εβραϊκό. Προσέξτε, δεν είναι το κράτος των Εβραίων, είναι εβραϊκό κράτος. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι όποιος δεν είναι Εβραίος δεν ανοίξει το κράτος αυτό. Ελπίζω αυτό το πράγμα να μην περάσει, και μάλιστα τώρα που υπάρχουν και πολύ μεγάλες εφηβολίες αν θα διαρκέσει αυτή η κυβέρνηση, μάλλον θα πέσει, μάλλον έχει ήδη πέσει και μάλλον θα πάμε για εκλογές στις 17 Μαρτίου. Ελπίζω λοιπόν να μην περάσει αυτός ο νόμος. Διότι αυτό αμέσως αποκλείει από το να ενσωματωθούν μέσα στο Ισραήλ το 20% που είναι Άραβες, και πρέπει να ενσωματωθούν, διότι μένανε εκεί πέρα και μένουν εκεί πέρα και είναι άνθρωποι οι οποίοι μείνανε μετά το 48, οπότε είναι υποχρεωμένο το Ισραήλ να τους ενσωματώσει. Οι Δρούζοι, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι όλοι τους, σχεδόν το 95% υπηρετεί εθελοντικά στον Ισραηλινό στρατό, οπότε δεν μιλάω καν για αυτούς. Τους Βεδουίνους, που άλλοτε οι σχέσεις τους είναι καλές, άλλοτε τους όχι, δεν έχει σημασία. Αυτές οι τρεις μειονότητες πρέπει να ενσωματωθούν. Και ξέρετε κάτι, αν δεν ενσωματωθούν στο Ισραήλ, όπως ζητάει η κέντρο αριστερά, το μεγάλο πρόβλημα σε 15 χρόνια από σήμερα θα είναι αυτό το πράγμα. Θα είναι οι Άραβες του Ισραήλ, οι οποίοι δικαίως θα λένε εμείς γιατί είμαστε μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα, γιατί είμαστε εμείς 80 χρόνια, γιατί είμαστε εμείς πολίτες δεύτερης κατηγορίας, και θα έχουν δίκιο. Αυτά, μια χαρά, και τα λέμε, εδώ θα είμαστε.